Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην κουζίνα της Λίτσας. Σήμερα θα κάνω ένα φαγητό το οποίο το έχετε κάνει κι εσείς. Εγώ απλά θα σας δείξω το δικό μου τρόπο. Θα κάνω κοπανάκια από κοτόπουλο, μπουτάκια δηλαδή, κοκκινιστά, με μακαρόνια ή πατάτες τηγανιτές. Θα δούμε. Τα υλικά μου είναι ένα κρεμμύδι χοντροκομμένο, 3 σκελίδες σκόρδο, επίσης ψιλοκομμένες, μισό πακέτο πομαρό, αλάτι, πιπέρι, λίγους κύβους μπαχάρι, ένα ξυλάκι κανέλα, μακαρόνια και λάδι. Έχω βάλει το κοτόπουλο από πριν σε νερό με ξύδι για να φύγει η μυρωδιά του, που λέμε καμιά φορά μυρίζει κοτοπουλίλα. Το ξέπλυνα καλά και το έβαλα στην κατσαρόλα με το λαδάκι. Αφού όμως πρώτα το αλεύρωσα. Τώρα θα μου πείτε γιατί το αλεύρωσα. Το αλεύρωσα γιατί χυλώνει καλύτερα η σαλτσούλα του έτσι. Θα περιμένουμε λοιπόν να το θωρακίσουμε καλά και να ρίξουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Έριξα το κρεμμύδι και το σκορδάκι. Θα τα αφήσω λίγο. Δυναμώσω και τη φωτιά. Θα ρίξω την ντομάτα μου. Το μπαχάρι. Την κανέλα. Ένα κουταλάκι αλάτι. Και λίγο πιπέρι μαύρο. Έριξα και νεράκι και τώρα θα το αφήσω να βράσει, χαμηλώνοντας βέβαια τη φωτιά στο 6. Το κοτοπουλάκι είναι έτοιμο. Η σαλτσούλα του έχει μελώσει ωραία, έχει γίνει γλύκισμα. Εδώ έχω βάλει τα μακαρόνια να βράζουνε, να γίνουνε και αυτά για να σερβίρουμε να φάμε. Τα μακαρόνια είναι έτοιμα. Δεν τα καίω ποτέ, ούτε με φούτυρο, ούτε με λάδι. Απλά ρίχνω λίγο λαδάκι από πάνω μου. Μένουνε πιο ζωντανά. Το φαγητό μου είναι έτοιμο. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πείτε μου και τα σχόλιά σας και πατήστε και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Ευχαριστώ.